Σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε μία και δύο ή περισσότερες φορές στη ζωή μας. Και αυτό γιατί οι εξοδοτικοί ρυθμοί της ζωής και ο τρόπος που καθημερινά αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας έχει οδηγήσει σε μοναξιά. Αυτό είναι το θέμα μας και θα το συζητήσουμε με τον Άκη Αγγελάκη, γιατί είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα μιλήσουμε για τον πόνο της μοναξιάς ή για τη μοναξία και τον πόνο χωριστά. Το είχαμε πει, ναι. Και έτσι αφιερώνουμε αυτό το χρόνο με τους τηλεθέτες για να μας αναπτύξεις. Τι είναι μοναξιά? Τι είναι μοναξιά? Μοναξιά για μένα είναι η αίσθηση του κενού. Είναι η αίσθηση ότι κανένας δεν με νοιάζεται. Ότι είμαι εγκαταλελειμμένος και δεν υπάρχει μια ψυχή, μια αγκαλιά, μια φωνή για μένα. Και αυτό είναι ένα άσχημο συνέστημα. Ένα βασανιστικό, ένα συνέστημα που πονάει, που σου σκίζει την ψυχή. Αυτή για μένα είναι η μοναξιά. Όταν λέμε μοναξιά, δεν εννοούμε απομόνωση. Δηλαδή υπάρχει διαφορά μεταξύ της μοναχικότητας, της μοναξίας, της απομόνωσης. Ναι. Είναι συναφείς έννοιες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ναι, υπάρχει διαφορές. Εγώ τα έχω ταξινομήσει σε 4 διαφορετικά επίπεδα, που είναι η μοναξιά, η απομόνωση, η αυτοεξορία και η μοναχικότητα. Μάλιστα. Η μοναξιά είπαμε τι είναι. Η απομόνωση είναι όταν οι άλλοι σε απομονώνουν. Δεν θέλεις να είσαι μόνος, αλλά είσαι απομονωμένος επειδή κάποιοι άλλοι το έχουν αποφασίσει για σένα. Η άλλη είναι η αυτοεξορία, που είναι η απομόνωση που εσύ αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Και το άλλο είναι η μοναχικότητα, που για μένα είναι η δύναμη να μπορείς να επιλέξεις τη μοναξιά σου. Μάλιστα. Και αυτό για μένα είναι η ευλογία. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή μένουν μόνοι και υποφέρουν, δυστυχώς συνηθίζουν τη μοναξιά τους. Δυστυχώς η μοναξιά σταδιακά συνηθίζεται και αυτή η τάση της δυστυχίας, αυτή η τάση της έλλειψης ανθρώπινης αγκαλιάς, φωνής, παρέας, σου γίνεται μία πλέον συνήθεια που δεν σε πονάει τόσο πολύ. Και αυτό είναι ό,τι πιο θλιβερό για μένα.